Τριήμερη περιοδία στην Θράκη πραγματοποιεί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, Ντόρα Μπακογιάννη. Το πρωί του Σαββάτου, η κυρία Μπακογιάννη είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Μαρόνια Σαπών, Ντίνο Χαριτόπουλο, με τον δήμαρχο Αριανών, Αμέτρητ Βαν, ενώ πραγματοποίησε επίσκεψη στην Μητρόπολη Μαρόνιας και Κομωτινής και συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη κύριο Παντελεήμονα. Αλλά βεβαίως όλοι θέλουν να έρθουν. Ο κύριος Δελής έχει έρθει μαζί μου και στους τρεις νομούς, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά γιατί είναι Ευρύτης. Οπότε του εδόφια λόγω εντοπιότητα. Είναι από εδώ, από την περιοχή πάνω στον Εύρο. Είναι από το Σουφλί. Το Σουφλί, ναι. Οπότε εμείς είχαμε μία ιδέα, δηλαδή εγώ είχα μία ιδέα χθες και ήθελα να σας την πω. Θα κάνω μία πρόταση στην να κάνουμε μία μεγάλη έκθεση της Θράκης στο περιστήριο της Βουλής. Το περιστήριο της Βουλής, ακόμα και με το COVID, είναι ένας χώρος στον οποίο επισκέπτονται πάρα πολλά. Και μίλησαμε με την κυρία από το Εθνολογικό Μουσείο της Αλεξανδροπόλεως, η οποία έχει καταπληκτικές συλλογές και κάνει τρομερή δουλειά χθες το βράδυ και είναι διαθέσιμη μαζί με την περιφέρεια να υπάρξει μια έτσι προσπάθεια να προλάβουμε να κάνουμε στο περιστήριο της Βουλής μια έκθεση για όλο τον κόσμο ότι είναι 100 χρόνια από τη Θράκη. Λίγο αργότερα η πρόεδρος της Επιτροπής πραγματοποίησε επίσκεψη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Θέλω όμως, σήμερα εκμεταλλευόμενο στην παρουσία όλων εδώ, να επενέσω καταρχήν τον Πρίτανη και τους Αντιπριτάνης για την προσπάθεια που έκαναν το προηγούμενο διάστημα να μπορέσει στο ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά να λειτουργήσει και διαζώσεις το Πανεπιστήμιο μας, τηρώντας με μεγάλη αυστηρότητα τους όρους υγειονομικής προστασίας που έχουμε αποφασίσει και ως κυβέρνηση. Η κυρία Μπακογιάννη είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον Δήμαρχο Κομωτινής Γιάννη Γκαράνη. Η δέσμευση της Επιτροπής είναι ότι πριν υπάρξει πόρισμα στο οποίο θα αξιολογεί τις προτάσεις της, θα είναι και απολύτως βεβαία ότι οι προτάσεις αυτές είναι ρεαλιστικές και μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αυτό ήταν. Και την αποχώρηση του Δημάρχου Κομωτινής. Δεν ξέρω αν ήταν περισσότερο αντίδραση, αν σας έδωσε κάποιο ψήφισμα. Κοιτάξτε, ομολογώ δεν το κατάλαβα τον Δήμαρχο Κομωτινής και δεν το κατάλαβα γιατί ο Δήμαρχος Κομωτινής είναι ο μόνος Δήμαρχος ο οποίος ενεφανίστηκε εδώ πέρα αξιώνοντας να υπάρχει διαφορετική πλατφόρμα για την τοπική αυτοδιοίκηση από ό,τι για όλους τους υπόλοιπους. Του εξηγήσαμε ότι για να στήσει κανένας μια πλατφόρμα δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Μια πλατφόρμα η οποία έχει δύο χαρακτηριστικά, να μπορεί να δεχθεί προτάσεις από όλους τους φορείς και ταυτόχρονα οι προτάσεις αυτές να μπορούν να ανεβαίνουν στην πλατφόρμα σε περίληψη, αλλά οι βουλευτές που είναι πολλοί, πάνω από 25, να έχουν τη δυνατότητα να τις διαβάζουν. Του εξήγησα ότι θα έπρεπε οι βουλευτές βεβαίως όταν παίρνουν προτάσεις αυτοδιοίκησης δεν τις αξιολογούν με τον ίδιο τρόπο όπως θα αξιολογήσουν την πρόταση ενός απλού σωματείου. Βεβαίως η τοπική αυτοδιοίκηση έχει βάρος. Εγώ δήμαρχος έχω υπάρξει. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση για τον δήμαρχο είναι ότι δεν κατάλαβε ότι εδώ πέρα δίνουμε μια μάχη κόντρα στον χρόνο και κόντρα στον κορονοϊό. Το ότι καταφέραμε να ανεβούμε απάνω. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την επίσκεψη της κυρίας Μπακογιάννη ως Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη. Όπως γνωρίζετε και το επισήμανα αυτό και στην Αθήνα λίγες μέρες νωρίτερα αλλά και σήμερα, είμαστε μια αγροτική περιφέρεια. Συνεπώς στις προτάσεις και στο σχέδιό μας, το οποίο είναι αναρτημένο και τώρα στο site της περιφέρειας. Μπορείτε να το δείτε ποια είναι τα έργα που αναφέρεστε. Έχουμε το σχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει στους πολίτες. Πέρα από τα έργα που υλοποιούμε εμείς με πόρους από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, υπάρχει και ξεχωριστή ενότητα με μεγάλα διεκδικούμενα έργα. Αναφέρομαι λοιπόν στα δύο μεγάλα αρδευτικά, της Ξάνθης και της Ροδόπης, και τα οποία συζητήσαμε αναλυτικά και στην Αθήνα και εδώ. Ο κύριος Γκαράνης
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αποχώρησε από την αίθουσα, καθώς θεώρησε ότι έχει προσβληθεί, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή συνάντηση με τον ίδιο. Εκφράσαμε την δυσαρέσκειά μας σαν Δήμος Κομοτηνής, γιατί η Επιτροπή στο αρχικό της πρόγραμμα δεν είχε συμπεριλάβει τον Δήμο Κομοτηνής και τον Δήμαρχο Κομοτηνής στις σκέψεις που θα γινόντουσαν με τους άλλους φορείς. Οπότε θεωρούμε ο Δήμος που είναι πρωτεύουσα της περιφέρειας, ο Δήμος που είναι το διοικητικό κέντρο και το μεγαλύτερο της περιοχής, να μην έχει μια ξεχωριστή σύσκεψη με την Επιτροπή. Επίσης, σε αυτή τη σύσκεψη πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι καταρχήν ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ώστε να εκφράσει τη συνολική άποψη που έχουμε για την Θράκη και την ανάπτυξη της Θράκης, ως δήμαρχη της Θράκης, αλλά και γενικότερα σε ένα συντονισμένο σχέδιο που προσπαθούμε να επεξεργαστούμε με την ΠΕΔ. Και τρίτον, σχετικά αφορά την πλατφόρμα της Διακομματικής Επιτροπής, στην οποία μπαίνουν όλοι οι φορείς και ο καθένας όπως θέλει για να εκφράσει τις προτάσεις του. Και δεν υπάρχει ένα ξεχωριστό πεδίο για την τοπική αυτοδιοίκηση που θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχει σαν θεσμός μεγαλύτερο βάρος από όλες τις άλλες προτάσεις.